Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην εύκολη έκδοση του Ένας Τούρκος στο Παρίσι του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Σε αυτή την έκδοση θα δούμε το κομμάτι με καποτάστο στο δεύτερο τάστο χωρίς να παίζουμε κανένα μπαρέ. Για την ιστορία, βρισκόμαστε στα Ραζάδα της Κεφαλονιάς, λίγο έξω από το Αργοστόλι. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Καταρχάς, τοποθετούμε το καποτάστο στο δεύτερο τάστο και μετά οπωσδήποτε κουρδίζουμε. Δεν ξέρω αν ακούστηκε, αν το παρατηρήσατε, αλλά στην εισαγωγή του βίντεο δεν είχα κουρδίσει, οπότε κάποια ακούγονταν ελαφρώς ξεκούρδιστα. Κουρδίσαμε και πάμε να δούμε πώς το παίζουμε. Ξεκινάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, εισαγωγή. Για την εισαγωγή και για το ρεφρέν έχουμε 6 διαφορετικές συγχορδίες. Θα πω τις συγχορδίες που παίζουμε, τα shapes δηλαδή που παίζουμε και όχι αυτό που ακούγεται. Οπότε έχουμε τη συγχορδία Do Maggiore, έχουμε τη συγχορδία Mi Minore, έχουμε τη συγχορδία Re Maggiore, έχουμε τη συγχορδία Sol Maggiore, έχουμε τη συγχορδία C7. Αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά από την άλλη έκδοση. Και έχουμε και τη συγχορδία La Minore. Οπότε εδώ ξεκινάμε και παίζουμε, ερχόμενη από το ακορντεόν, από την εισαγωγή, τη συγχορδία Do Maggiore. Να να να. Mi minore. Do maggiore. Mi minore. Do maggiore. Re maggiore. Sol maggiore. C7. Οπότε αυτή είναι η διαφορετική συγχορδία. Είναι C7 και όχι C maggiore, για να μην παίξετε μπαρέ. Mi minore. La minore. C7 πάλι. Mi minore. Πάμε να δούμε αυτό πως μπαίνει στο ρεφρέν. Ζηλεύω το Do maggiore. Μικρό σου το γατί, Mi minore. Στα πόδια σου Do maggiore. Κοιμάται όταν διαβάζεις. Mi minore. Δεν ξέρω αν Do κοιμάστε Re maggiore και μαζί Sol maggiore. Ή μάλλον στο C7, κρεβάτι το αλλάζεις, Mi minore. Δεν ξέρω αν La minore κοιμάστε και μαζί, Mi minore. Ή μάλλον στο C7, κρεβάτι το αλλάζεις. Πάμε να δούμε και τις χορδές του κουπλέ, αυτές είναι μόνο 3. Πάμε να δούμε και τις χορδές του κουπλέ, αυτές είναι μόνο 3 και είναι η Mi minore, είναι η C7 και είναι και η La minore. Οπότε εδώ έχουμε. Μου γράφεις, θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα, μου λες. Φωτογραφίες, C7, φέρνεις το και άλλες με, C7, το γάτο σου τον Τούρκο. Συνεχίζουμε με μινόρε. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάμπα σου, C7, να τρέμει μια ουρά, μη μινόρε. Αυτός ο Τούρκος, C7, Τούρκο θα με κάνει, Mi minore. Στη γάμπα σου, εδώ είναι το La minore, να τρέμει μια ουρά, Mi minore. Αυτός ο Τούρκος, C7, Τούρκο θα με κάνει. Αυτό που απομένει λοιπόν είναι για να ακουστεί καλά το τραγούδι, είναι το ρυθμικό. Το οποίο όμως δεν θα το δείξω σε αυτό το βίντεο, υπάρχει στο πρώτο βίντεο με Θέα το Μύρτο. Μπορείτε να το δείτε στο link που έχω ποστάρει εδώ κάπου πάνω και θα δείτε αναλυτικά πώς παίζεται αυτό. Το ρυθμικό είναι αυτό που έπαιξα τώρα, αλλά στο άλλο βίντεο έχει αναλυτικά και το μέτρημα και το πώς να το παίξετε αργά. Επομένως πάμε να ακούσουμε όλο το κομμάτι από την αρχή. Να να να. We'll be right back.
και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μαζί, μάλλον το αλλάζεις. Αυτό ήταν όλο το κομμάτι, ελπίζω να βοήθησε όλους εσάς που έχετε ακόμα μια μικρή δυσκολία με τα μπαρέ και προτιμάτε να παίξετε με καποτάστο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε το share και φυσικά κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε τα επόμενα μαθήματα που θα ανέβουν δεν ξέρω και εγώ πότε. Καλή συνέχεια και καλά παίξηματα σε όλους.